Καλησπέρα φίλοι του gamer.gr. Βρισκόμαστε με τον Σαβέριο κάπου στην Ελλάδα. Θες να πούμε πού? Μπορούμε. Δεν θα πούμε γιατί είμαστε κακοί. Είμαστε οι κακοί του Anthem. Λοιπόν, ο Σαβέριος από το Singular Props έχει φτιάξει τη στολή του Ranger από το Anthem. Είναι μια στολή που όπως βλέπετε είναι καταπληκτική. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και έχω τρομερές ερωτήσεις να σου κάνω. Καταρχάς θέλω να σε ρωτήσω το πιο βασικό πράγμα που θα ρωτούσαν όλοι. Ας ξεκινήσουμε με το πόσο σου πήγε αυτή η στολή σε θέμα χρημάτων, θέμα χρόνου και θέλω να μου πεις και αν εκεί που άρχισες να τη φτιάχνεις είχες ποτέ τίποτα έτσι ψυχολογικά εντός εισαγωγικών να πεις πόπο θα τα παρατήσω, πόπο δεν μπορώ άλλο. 6 μήνες από την αρχή μέχρι το τέλος. Η στολή πήγε, το κόστος μάλλον της στολής ήταν κάπου κυμαίνεται από 180 μέχρι 200 ευρώ. Το πιο ακριβό κομμάτι προφανώς ήταν τα ξυλοπόδαρα, γιατί ήθελα κάτι να είναι έτσι συμπαγές, δυνατό, να μπορεί να μαντέξει πάνω, γιατί 80 κιλά πάνω σε μικρά ξυλοπόδαρα ήταν λιγάκι δύσκολο. Δεν είσαι 80. 80 κιλά είμαι. Okay. Δεν μου φαίνεται. Οπότε ήταν ένα δύσκολο κομμάτι. Τουλάχιστον τα ξυλοπόδαρα πήραν 1,5 μήνα. Σχέδια, κάποια σπασίματα, τι μπορώ να καλυτερέψω πάνω στα ξυλοπόδαρα, τι μπορώ να δείξω ότι ναι, είναι φτιαγμένο από ξύλο, αλλά ήθελα να φαίνεται ότι είναι μηχανικό. Είναι φτιαγμένο από μέταλλο, πρέπει να ήταν κάτι έτσι στιβαρό και μπορώ να πω ότι δύο ημέρες πριν την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έσπασαν τα ξυλοπόδαρα. Οπότε για το Gameathlon, στο οποίο παρουσίασα τη συγκεκριμένη στολή, είχα μία ημέρα, ένα Σάββατο, να τα ξαναφτιάξω από την αρχή και να δω αν θα βγούνε. Ό,τι αφορά το ψυχολογικό κομμάτι, αν μπορώ να αναφερθώ σε αυτό, σίγουρα να έχω το ίδιο hype από την αρχή που το σκέφτηκα και λέω ναι θα αρχίσω μέχρι το τέλος, σίγουρα υπήρχαν διακυμάνσεις, έτσι. Κάποιες φορές αναγκάστηκα να το αφήσω λίγο στην άκρη γιατί ήμουν πάρα πολύ αγχωμένος και όσο έβλεπα ότι όλη η στολή γίνεται κομματάκι-κομματάκι και κάποια πράγματα τα οποία έπρεπε να σκεφτώ λίγο πιο μπροστά πώς θα είναι, πώς θα κινηθώ, τι θα κάνω, ήταν λιγάκι υπερβολικά γιατί δεν είχα φτιάξει τέτοιον όγκο στολής ποτέ. Ήταν η πρώτη μου στολή σε τέτοιον όγκο, έχω φτιάξει κι άλλες, αλλά πραγματικά σε μια φάση είπα πρέπει να κάνω ένα βήμα πιο πίσω, να το αφήσω να τηγανιστεί, να βράσει λίγο, να μαριναριστεί λιγάκι περισσότερο στο μυαλό μου, να καθίσει, γιατί το να θέλω να πάω να κάνω είναι το πιο απλό, αλλά το να πάω να το ολοκληρώσω και στο χρονικό διάστημα που έχω ήταν λιγάκι ζόρικο. Και σίγουρα όταν έβλεπα ότι τα μπούτια δεν είναι ισορροπημένα σε σχέδιο με την υπόλοιπη στολή, έπρεπε να ξαναφτιάξω τα μπούτια, ήταν λιγάκι ψυχοφθόρο. Αλλά το αποτέλεσμα τουλάχιστον με δικαίωσε και δικαίωσε όλο τον κόπο μου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Αυτό το ψυχολογικό που αναφέρεις σχετικά με τη στολή και το αν προλαβαίνεις ή δεν προλαβαίνεις και το πόσο hyped up είσαι στην αρχή, το έχω δει σε διάφορους διαγωνισμούς που ήμουν ακριτής. Γενικά, ακούγαμε ιστορίες από πολλά παιδιά ή που κάτι τους χάλασε τελευταία στιγμή, ερχόντουσαν και τους χάλασε μέσα στο ταξί. Ή που κάτι δεν προλάβανε, ή που κάτι το είχαν δει αλλιώς, ή κάποιο άλλο reference το οποίο τελικά εν τέλει δεν τους βγήκε γιατί δεν υπήρχαν στο internet guides. Εσύ βρήκες κάπου guides για αυτό που έκανες? Κοίτα, guides σχετικά με τη στολή δεν υπήρχαν. Το μόνο, υπάρχουν 3D files από την εταιρεία Do3D, τα οποία πάλι χρειάζομαι εκτυπωτή για να βγαίνανε. Οπότε στο διαδίκτυο... Και να φανταστείς, στο πρώτο τρέιλερ η ηρωίδα ήταν η γυναίκα, οπότε... ήταν καλή η όλη φάση. Και όταν το βρήκα και πήρα την απόφαση ότι πρέπει να το κάνω, άρχισα να ψάχνω από τα τρέιλερ που είχαν βγει από την εταιρεία Do3D, τι έχει τραβήξει, πώς είναι, γιατί είναι έτσι. Κάποιες εικόνες από fan art που είχαν γίνει από το Art Station ή οτιδήποτε άλλο. Υπήρχε πάλι μια μικρή, ένα R&D πάνω σε αυτό. Σχέδια δεν υπάρχουν ή τουλάχιστον δεν υπήρχαν όταν εγώ την τελείωσα, μπορεί να έχουν βγάλει. Ξέρω ότι υπάρχουν 3D files τα οποία μπορείτε να βρείτε, αλλά σίγουρα το να κάνω
όλη τη στολή κομματάκι-κομματάκι, καθαρά στη δική μου κρίση, έτσι, στο μέγεθος, στο σχέδιο, διότι άλλο fan art και άλλο η εταιρεία τη έχει βγάλει, η BioWare, ήταν λιγάκι δύσκολο, και σίγουρα το πιο δύσκολο κομμάτι ήταν να δώσω μια ισορροπία σε όλη τη στολή. Δεν είμαι άνθρωπος, είμαι μέσα σε ένα ρομπότ. Οπότε αυτό ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι για μένα. Ποια είναι η αντίδραση του κόσμου στη στολή σου? Θέλω να πεις από δική σου πλευρά, όταν είσαι ντυμένος έτσι, πόσο κουραστικό είναι να τους ευχαριστήσεις όλους για να καθίσεις με όλους να μιλήσεις, να βγάλετε φωτογραφία, βίντεο και δεν ξέρω αν φυσικά μπορείς να δώσεις τέτοια στοιχεία, αλλά να πεις και ποια είναι η αντίδραση και των εταιριών, παύλα χορηγών. Ό,τι αφορά από χορηγούς ή αντιδράσεις, είναι γλυκό πικρό η όλη φάση. Χορηγοί δεν υπάρχουν, οπότε ό,τι έχει γίνει από δικά μου λεφτά, τρέξιμο δικό μου, και μόλις ολοκληρώθηκε, διότι περίμενα να είναι για το Gameathlon, αλλά δεν ήξερα ότι θα γίνει Winter Gameathlon, οπότε στόχευα Ιούνιο. Okay. Και μόλις από τον Αύγουστο που ανακοινώθηκε, είχα λίγο χρονικό διάστημα, οπότε δεν είχα αναρτήσει τίποτα, δεν είχα κάνει. Όταν τελικά έφτασε η μέρα και πήγα, η αντίδραση του κόσμου ήταν πάρα πολύ καλή. Καλύτερα από ό,τι πίστευα. Άσχετα άμα κάποιοι τον μπέρδευαν για τον Bumblebee. Okay. Οπότε σε αυτό το άφησα στη δική τους κρίση. Και είπα απλά ένα ναι. Η καλύτερη αντίδραση που είχα ήταν από παιδάκια. Ναι, μεν είναι όγκος. Ναι, μεν δεν μπορούν να καταλάβουν ότι υπάρχει άνθρωπος μέσα σε αυτό. Και φυσικά το καλύτερο κομμάτι ήταν ότι όταν βλέπουν ότι γίνεται το shoot-up, εκείνη τη στιγμή που ανεβαίνεις πάνω, προσπαθείς να το βάλεις, προσπαθείς να μοιάσεις σε αυτό το ρομπότ, να κινηθείς σαν αυτό το ρομπότ, να έχεις από κάτω σου έναν όγκο που πρέπει να διαχειριστείς. Από τη μεριά μου ήταν πολύ τρέξιμο για να προσπαθήσω να προωθήσω το δικό μου υλικό. Να προσπαθήσω να δείξω ότι κοιτάξτε, υπάρχουν στην Ελλάδα παιδιά ή εγώ, ότι έχω φτιάξει αυτή τη στολή. Το αποτέλεσμα ήταν ότι στα 10 μόνο ένας απάντησε, εσείς, και πραγματικά ήταν κάτι το οποίο δεν το περίμενα, γιατί είχα απογοητευτεί εντελώς. Το είχα βάλει στην άκρη, είχα πει στον εαυτό μου ότι ξέρεις κάτι, δεν παίζει, οπότε μπορεί σε κάποια άλλα event, ξέρω εγώ, σε κανένα άλλο convention να το πας, αλλά μέχρι εκεί. Οπότε όταν έλαβα το μήνυμά σας, λέω Okay, μπορεί να γίνει. Θα ήταν τρελό. Είναι καλό Ranger εκεί? Καλά είσαι ρε. Θα ήταν ό,τι καλύτερο να υπάρξουν και τα 4 Javelin στον ίδιο χώρο, αλλά δυστυχώς, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν έχω κάποιο μήνυμα ή κάποια παιδιά τα οποία μπορεί να θέλουν να φτιάξουν αυτό. Εγώ αποφάσισα να φτιάξω το συγκεκριμένο γιατί μου άρεσε, ήταν ένα ωραίο challenge για μένα. Ήταν κάτι το οποίο θα μπορούσα να δείξω τι μπορεί να δώσει η εταιρεία, η μικρή εταιρεία, το μικρό κατάστημα ή ακόμα και αυτό το χόμπι που άμα αφοσιωθείς πάρα πολύ μπορεί να βγει πάρα πολύ καλό, και τι βγάζει η Singular Props. Θέλω να μας πεις πού μπορούμε να σε βρούμε έτσι ώστε ο κόσμος να μπορεί να σε βρει και να... ίσως να γίνει και αυτό, να κάνετε όλοι μαζί αυτό την ομάδα των Javelins. Το αποκλείω, αλλά... Λοιπόν, έχω ένα διαδικτυακό κατάστημα στο Etsy, το όνομα Singular Props. Έχω δύο σελίδες τις οποίες διαχειρίζομαι ο ίδιος, μία στο Instagram, μία στο Facebook. Στο Facebook λέγεται Singular Props και στο Instagram Saverio _ Singular Props. Okay. Σε αυτές τις σελίδες, όπως είπα, τις διαχειρίζομαι εγώ, οπότε εκεί μπορούν να μου στείλουν ό,τι μήνυμα θέλουν ή όποια ερώτηση έχουν. Διότι έχω λάβει ερωτήσεις για παιδιά τα οποία θέλουν να φτιάξουν μια μεγάλη στολή, οπότε υπάρχει αυτή η αλληλεπίδραση. Ξέρω εγώ, φίλε, πώς μπορώ να το κάνω αυτό, τους βοηθάω. Δεν έχω κανένα απολύτως θέμα. Επίσης, για οποιαδήποτε παραγγελία, πάλι εκεί, φτάνει παιδιά μου, σας χίλιο παρακαλώ, να μου στέλνετε τι θέλετε. Ακριβώς. Διότι υπάρχουν χιλιάδες, μην πω εκατομμύρια props. Τα οποία ο ένας θέλει εκείνο, ο άλλος θέλει τ' άλλο, ναι, αλλά θέλω να βάλω και γι' αυτό. Να έχετε στο μυαλό σας τι ακριβώς θέλετε.
πραγματικά θα ήταν χαρά μου είτε να λάβω κάποιο μήνυμά σας, είτε να με ρωτήσετε, είτε ακόμα καλύτερα, άμα θέλετε, παραγγελίες, γιατί με στηρίζετε. Αλλά να ξέρετε ότι αυτό που κάνω δεν το κάνω έτσι απλά, το κάνω γιατί το αγαπάω, το κάνω γιατί είμαι παιδί των 90s και στα 90s υπήρχαν τα practical effects, τα οποία ήταν τα καλύτερα για εμένα. Οπότε θέλω, βάζω λίγο με την τρέλα μου, λίγο με τα χέρια μου, λίγο με το μεράκι μου, φέρνω στην πραγματικότητα αυτά τα οποία πραγματικά αγαπώ, είτε από παιχνίδια είτε από ταινίες, και είναι κάτι το οποίο πιστεύω θα συνεχίσω να κάνω για πολλά χρόνια ακόμα. Οπότε, τι θέλεις να πεις, βγάλανε κι άλλο DLC? Πώς είναι, φίλε, κι άλλο? Μα έχω ρεπό! Updates και updates. Δεν ήξερα ότι έχεις βάλει patch προσωπικότητας στο Javelin. Λοιπόν, παιδιά, αυτή ήταν η συνέντευξή μας με τον Σαβέρη, ο οποίος έχει φτιάξει αυτή τη στολή, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Όσοι ήσασταν στο Gameathlon τον είδατε, λογικά θα πάει και σε άλλα events, όπως είπε, γιατί δεν έχει σκοπό να το σταματήσει. Μπορείτε να τον βρείτε στα links τα οποία σας είπε. Εμείς θα τα βάλουμε κάτω στην περιγραφή, να μπείτε να παραγγείλετε διάφορα. Εγώ θέλω μια στολή από τον Σαβέριο. Έχω πολλά στο μυαλό μου. Γενικά έχω πρόβλημα να διαλέξω. Οπότε θέλω να γράψετε εσείς σχόλιο από κάτω, πέρα από τη στολή, θέλω να γράψετε τι στολή θα θέλατε να φτιάξει ο Σαβέριος για μένα. Που εντάξει, να είναι και κάτι το οποίο μπορεί να γίνει. Λοιπόν. Όλα γίνονται. Όλα γίνονται. Όλα γίνονται. Λέει, αυτά. Ευχαριστούμε πολύ που μείνατε μέχρι και τώρα μαζί μας. Ευχαριστούμε πολύ και εσένα που βρήκες τον χρόνο για αυτή τη συνέντευξη. Εγώ σας ευχαριστώ, πραγματικά. Αυτά. Μην ξεχάσετε να κάνετε like αν σας άρεσε αυτό το βίντεο. Σχολιάκι από κάτω, οπωσδήποτε, όπως είπαμε. Subscribe στο κανάλι μας γιατί έρχονται και άλλα. Και μην ξεχάσετε να ακολουθήσετε τον Σαβέριο στα διάφορα links του στα social media. Φιλάκια σε όλους!